Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο και σαν κάτοικος αυτής της πόλης αλλά και σαν βουλευτής της ΑΛΦΑ Αθήνας, γιατί είναι αδιανόητο η πρωτεύουσα της χώρας να γίνεται διαρκώς πεδίο βανδαλισμών. Είναι αδιανόητο να καταστρέφονται δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες και να μην αναλαμβάνει κανείς τις ευθύνες του. Είναι αδιανόητο να επιστρέφουμε και πάλι σε εικόνες και καταστάσεις που τόσο ακριβά έχει πληρώσει η χώρα στο παρελθόν. Και αναρωτιέμαι, λίγο αίσθημα ευθύνης δεν υπάρχει από την κυβέρνηση? Υπάρχει ή δεν υπάρχει Υπουργείο Δημόσιας Τάξης? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να συμμετέχω σε ομιλία προϋπολογισμού για 10η συνεχή χρονιά. Η πρώτη, το Δεκέμβριο του 2007, για τον προϋπολογισμό του 2008. Πέρασαν σχεδόν 10 χρόνια που συγκλώνησαν την Ελλάδα, συγκλώνησαν την Ευρώπη, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Μέσα σε αυτές τις 10 ομιλίες, ανέτρεξε σε όλες τις προηγούμενες αυτές τις μέρες, σκιαγραφείται ολόκληρη η εξέλιξη της ελληνικής και όχι μόνο κρίσης. Από την άνοδο στα χρόνια της ευημερίας, στα χρόνια της ύφεσης και των μνημονίων. 10 χρόνια διαρκών εναλλαγών. Απογοητεύσεις, προσδοκίες, ελπίδες, ματαιώσεις, προσπάθειες, μικρές ή μεγάλες νίκες και πάλι οδυνηρές οπισθοχωρήσεις. 10 χρόνια όπου το μεταπολιτευτικό οικοδόμημα κλονίστηκε, το κομματικό σύστημα μπήκε σε βαθιά δομική κρίση και η πολιτική με όμικρον ιώτα και ήττα στο στόχαστρο της κοινωνίας. Το νήμα που ενώνει αυτά τα 10 χρόνια, η προσωπική αγωνία, η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Πώς από τη θέση που βρισκόμαστε, είτε ως αντιπολίτευση, είτε ως κυβέρνηση, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στην πατρίδα. Πολλά άλλαξαν από τότε. Το μόνο που όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά δυστυχώς επιδεινώθηκε, ήταν ο λαϊκισμός, οι εύκολες λύσεις και η κατασκευή διαρκώς μιας υποτιθέμενης αλήθειας. Η Ελλάδα έχει την θλιβερή πρωτιά, με την εμφάνιση της κρίσης, να εμφανιστούν παράλληλα όλα τα γκρίζα φαινόμενα του φόβου, του λαϊκισμού και των άκρων που σήμερα βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καμία αυτογνωσία, καμία σκέψη για το πώς φτάσαμε έως εδώ και πώς θα φύγουμε από το φαύλο κύκλο της κρίσης. Όποια προσπάθεια ανάκαμψης έγινε, σαρώθηκε από τον λαϊκιστικό μηδενισμό. Στα τέλη του 2014, μετά από σκληρή δουλειά, μεγάλα εμπόδια και κυρίως μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, είχαμε καταφέρει να σπάσουμε τον επώδυνο ηφαισιακό κύκλο. Είχαμε καταφέρει να χαράξουμε ένα δρόμο σταθερότητας που έδινε διέξοδο και θετικές αναπτυξιακές προοπτικές για τη χώρα. Σήμερα, μετά από 2 χρόνια απίστευτων παλινοδιών, ιδεοληψιών και τυχοδιοκτικών επιλογών, έχουν χαθεί όλες οι προηγούμενες προσπάθειες. Η χώρα μας δυστυχώς έχει μπει σε τροχιά οικονομικής αποσύνθεσης, σε φάση κοινωνικής οπισθοδρόμησης, σε μια σκοτεινή περίοδο εσωστρέφειας, ατολμίας, έλλειψης εμπιστοσύνης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συζητάμε σήμερα τον προϋπολογισμό για το έτος του 2017, έναν μη ρεαλιστικό προϋπολογισμό, έναν προϋπολογισμό γεμάτο από μικρές ή μεγάλες αντιφάσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ τόσο σε αριθμούς ή τεχνικές λεπτομέρειες του προϋπολογισμού. Το έχει κάνει ήδη ο εισηγητής μας και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μας. Θα ήθελα όμως να τονίσω την απόλυτη έλλειψη επαφής της σημερινής κυβέρνησης με την πραγματικότητα. Είναι απορίας άξιον πως μια κυβέρνηση που αυτοπροσδιορίζεται αριστερή είναι τόσο μακριά από το λαό, τόσο μακριά από τα προβλήματά του. Η χώρα έχει βυθιστεί σε ύφεση διαρκείας. Η κοινωνία έχει γονατίσει από τους φόρους. Η μεσαία τάξη συνθλίβεται με απρόβλεπτα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μειώθηκε δραστικά. Πώς μπορείτε να μιλάτε για κοινωνική δικαιοσύνη όταν η κατεύθυνση του προϋπολογισμού είναι νέοι φόροι και μάλιστα εις βάρος των πιο αδύναμων συμπολιτών μας? Η ανάπτυξη για εσάς είναι ταυτισμένη με την φόρο επιδρομή. Το ψέμα του πρώτου διαστήματος ότι δήθεν οι φόροι επιβάλλονται από τους δανειστές έχει μετατραπεί σε κοινική ομολογία. Οι φόροι ήταν και είναι πολιτική σας επιλογή. Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής, η ιδιωτική οικονομία αναπνίγεται.
Οι τράπεζες έχασαν περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω του κλεισίματός τους και της επιβολής των capital controls από εσάς, τα οποία μάλιστα προβλέπεται να μείνουν και το 2017. Το φαινόμενο του brain drain, η αποχώρηση δηλαδή χιλιάδων νέων ανθρώπων με υψηλές δεξιότητες και γνώσεις που φεύγουν από τη χώρα μας, ζουν, εργάζονται και παράγουν πλούτο σε άλλες χώρες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι δεν αντέχουν πλέον από την δυσβάσταχτη φορολογία και δεν είναι σε θέση να προγραμματίσουν τις υποχρεώσεις τους. Το σύνολο των συνταξιούχων υπέστη μειώσεις των κύριων και των επικουρικών συντάξεων. Και βέβαια έχουμε το κόψιμο του ΕΚΑΣ, ενώ το νέο ασφαλιστικό βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα. Αυτή είναι η ζωφερή πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια όπως τη βιώνει καθημερινά ο ελληνικός λαός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να αναφερθώ και στον τομέα του πολιτισμού, την ευθύνη του οποίου έχω από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν με ρωτάγατε πριν αναλάβει η κυβέρνηση σε ποιο τομέα θα μπορούσε να διασωθεί μια κυβέρνηση της αριστεράς, θα σας έλεγα με ειλικρίνεια τον πολιτισμό. Δυστυχώς όμως και εδώ υπήρξε μια τραγική διάψευση. Ένας ακόμα μύθος, η υποτιθέμενη οργανική σχέση αριστεράς πολιτισμού, κατέρευσε. Μέσα σε 2 χρόνια αλλάξαν 3 υπουργοί. Δημιουργήθηκε αναστάτωση εκεί που δεν είχε υπάρξει ποτέ στο παρελθόν. Δεν επιπονήθηκε από κανέναν μια συνεκτική στρατηγική για το τι θέλουν να κάνουν στον πολιτισμό. Δεν εξασφαλίστηκαν ούτε οι ελάχιστοι πόροι για την αξιοπρεπή λειτουργία όλων των δομών πολιτισμού. Και αντί όλων αυτών, είχαμε φαινόμενα ιδεολειπτικών αιμονών, διαλυτικών επιλογών, αποδόμησης ιστορικών θεσμών, όπως για παράδειγμα το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, και ένα είναι το μόνο σίγουρο. Και στον πολιτισμό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται μια ολική επανεκκίνηση που θα στηρίζεται στον απόλυτο σεβασμό των δυνάμεων του πολιτισμού της χώρας, που θα βασίζεται στον απόλυτο σεβασμό της ελεύθερης έκφρασης και της δημιουργίας, μια ολική επανεκκίνηση που θα εδράζεται στην διαφάνεια και την αξιοκρατία, με διασφάλιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στήριξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, εξωστρέφεια και διασύνδεση με τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό κόσμο, όλα δηλαδή αυτά που έλειψαν αυτή την σκοτεινή περίοδο των 2 τελευταίων ετών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του 2017 γυρίζει την πλάτη του και στον πολιτισμό. Αδιαφορεί επιδεικτικά για αυτόν, όπως αδιαφορεί για τις επιτακτικές καθημερινές ανάγκες του ελληνικού λαού. Ενός λαού που χρειάζεται επιγόντως να ανακτήσει την χαμένη του αυτοπεποίθηση, να πιστέψει και πάλι στις δυνάμεις του. Να συγκροτήσει μια ισχυρή ταυτότητα, μακριά από παροχημένα στερεότυπα και καθυλώσεις του παρελθόντος, που θα ξυπνήσει την αυτογνωσία και την βούλησή του για αλλαγή και δημιουργία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβέρνησης, ο προϋπολογισμός του 2017 αποτελεί ένα ακόμα αδιέξοδο βήμα σας. Μια ακόμα απόπειρα φυγής από την οδυνηρή πραγματικότητα που τόσο απεχθάνεστε. Το όχι μας είναι αυτονόητο. Σας το επαναλαμβάνει άλλωστε καθημερινά και ο ελληνικός λαός. Για πρώτη και τελευταία φορά, ελπίζω, ακούστε το. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μεϊκόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. 7 λεπτά, παρακαλώ.